Δηλαδή, και με αυτές θέλω να ξεκινήσουμε. Την Ελένη Φουρέιρα που έκανε την πρώτη της φωτογράφηση ως εγγυούλα, από ό,τι καταλαβαίνω, πολύ κοντά στο να γεννήσει. Τη Μάρα Ζαχαρέα που εγώ τουλάχιστον προσωπικά πρώτη φορά την άκουσα να λέει για το θέμα πώς η σχέση της με τον σημερινό της σύζυγο, τον κύριο Ρουσόπουλο, έφτασε από σχέση και συζούμε μαζί να είναι γάμος. Μ' αρέσει να βλέπω γυναίκες που δεν περιμένουν να τις δώσει. Πολύ χαλαρές στιγμές τους, ρε παιδί μου. Εντάξει, δεν είπαμε να τα μάθουμε και όλα, αλλά κάποια πράγματα. Ναι, εντάξει. Και την Ανίτα Πάνη, αυτή και αν δεν τη βλέπουμε ποτέ να μιλάει και να δίνει συνεντεύξεις. Και από ό,τι κατάλαβα, είχε όλη τη διάθεση να μιλήσει, να πει για το παιδί της, ειδικά για το παιδί της. Πολύ, πολύ ωραία πράγματα και το πώς είναι συνδεδεμένη μαζί του με εκείνον, τους φίλους του κτλ. Κτλ. Αλλά. Ας ξεκινήσουμε με την Ελένη Φουρέιρα, λοιπόν, που μάλλον είναι και εκείνη που όλοι θέλουν, είναι το πιο φρέσκο θέμα, αν θέλετε. Εντελώς, και ένα πολύ φρέσκο εξώφυλλο, το πρώτο εξώφυλλο με γυναίκα σε ενδιαφέρουσα κατάσταση που κάνει η ελληνική Vogue, είναι το τεύχος Φεβρουαρίου που κυκλοφορεί την Κυριακή που μας έρχεται με την Καθημερινή. Η Ελένη Φουρέιρα στο εξώφυλλο και μέσα σε μια χορταστική συνέντευξη, λέει, όπου λέει ότι έκανε προσπάθειες για 1,5 χρόνο να μείνει έγκυος και πέρασε από πολλές εξωσωματικές και από πολλούς γιατρούς μέχρι που τελικά το μωρό ήρθε φυσικά. Λέει ότι πάντα ήθελε να γίνει μητέρα, αλλά ότι της έτυχε αυτό που τυχαίνει σε πολλές γυναίκες, να μην μπορούν, να μην τα καταφέρνουν και να έχει τέτοιες δυσκολίες. Μάλιστα, σε ένα άλλο σημείο συνέντευξη λέει ότι εγώ θα γινόμουν μητέρα ακόμα και χωρίς σύντροφο. Ήθελα πάντα να γίνω μητέρα. Μιλάει για μια περιπέτεια που είχε κατά τη διάρκεια στο πρώτο τρίμηνο της εγκυμοσύνης, όπου χρειάστηκε να μείνει στο κρεβάτι και να κυρώσει όλες τις συναυλίες της. Και πόσο λίγο την ενόχλησε το ότι τότε έβλεπε να γράφεται και να ακούγεται παντού ότι έχει ακυρώσει τις συναυλίες γιατί είναι έγκυος, ενώ η ίδια είχε φοβερή αγωνία αν θα καταφέρει να κρατήσει αυτό πόσο το παιδί. Πόσο φοβερό τώρα αυτό, έτσι. Φοβερό. Δηλαδή, κοίτα, το λέει και η ίδια. Γι' αυτό και εγώ το λέω στον εαυτό μου πρώτα απ' όλα. Πριν σχολιάσουμε, γράψουμε οτιδήποτε, σκέψου πίσω από την κάμερα, πίσω από το γραπτό, ποιος ακούει, ποιος διαβάζει, η οικογένειά του. Κοίτα τώρα αυτό. Δηλαδή, αυτός που το έγραψε, σίγουρα δεν θα νιώθει καλά τώρα. Που του λέει ότι εκείνη τη στιγμή που εσύ έγραφες ότι εγώ είμαι έγκυος, όχι μόνο δεν ήμουν, αλλά φοβόμουν ότι δεν θα έχω παιδί. Δεν ήξερα εάν θα έχω παιδί. Δεν ήξερα αν θα έχω παιδί. Ήταν έγκυος, απλά δεν ήξερε αν θα προχωράει η εγκυμοσύνη. Είναι οι αγωνίες που έχουν, νομίζω, που έχουν όλες οι γυναίκες σε όλες τις εγκυμοσύνες, πόσο μάλλον στην πρώτη που έχουμε εντελώς άγνοια. Γιατί όσα βιβλία και να διαβάσεις, αυτά που αισθάνεσαι ή που τέλος πάντων σου συμβαίνουν όλες αυτές οι αλλαγές που δεν είναι μόνο στο σώμα για πράγματα τα οποία δεν καταλαβαίνεις κιόλας. Δηλαδή, όταν είσαι από 5-4-5 μηνών και πάνω που έχει και μια αντίδραση στο μωρό, καταλαβαίνεις ότι μέρα-μέρα προχωράει. Μέχρι να φτάσεις εκεί όμως, περιμένεις με αγωνία το ραντεβού σου με τον γιατρό, το οποίο όμως δεν μπορεί να είναι ούτε κάθε μέρα ούτε κάθε εβδομάδα. Όχι. Ναι. Θυμάμαι ακόμα πόσο με είχε εντυπωσιάσει όταν για πρώτη φορά είχα διαβάσει στη ζωή μου ότι η Ατζελίνα Τζολί με τον Μπραν Πιτ είχαν πάρει σπίτι τους, λέει, αυτό το μηχάνημα που ακούς την καρδιά του μωρού όταν δεν το καταλαβαίνεις το μωρό. Δηλαδή, όταν ακόμα είσαι σαν υπέρηχος. Μέχρι 4 μηνών και ειδικά στο πρώτο παιδί, άκου η κοιλιά δεν μεγαλώνει και γρήγορα. Σαν υπέρηχος. Και που δεν καταλαβαίνεις και σαν αίσθηση αυτό το κλίτς, κλίτς, κλίτς που μπορεί να κάνει στην αρχή, τέταρτο, πέμπτο μήνα, το τίποτα. Είναι το μωρό ή είναι κάτι άλλο. Ναι, ναι. Γι' αυτό λέω ότι από το δεύτερο και μετά. Αλλά λίγο. Μα στην πρώτη εγκυμοσύνη το ακούς που λέμε το μωρό, αλλά δεν είσαι σίγουρος. Δεν είσαι σίγουρη ότι είναι αυτό. Λες μήπως είναι το στομάχι μου, μήπως είναι το εντερό μου, γιατί δεν το ξέρεις πώς είναι. Καλά, στη δεύτερη το καταλαβαίνεις αμέσως. Είναι ένα φτερούγισμα. Πάντως, εγώ αλλά να πω κάτι. Εγώ εντυπωσιάστηκα. Δεν πίστευα ότι έχει μπει σε αυτή τη φάση η Ελένη. Δηλαδή, με εντυπωσίασε το γεγονός ότι αποκάλυψε ότι μπήκε στη διαδικασία όχι απλά να κάνει παιδί, να μπήκε στη διαδικασία της εξωσωματικής, ότι ήταν τόσο έτοιμη για να γίνει μαμά. Ίσως φταίει η εικόνα, η πολύ pop που έχουμε για εκείνη. Ίσως φταίει η εικόνα της καριέρας, της λάμψης. Από ό,τι λέει, πρώτα ήταν έτοιμη και μετά. Μα αυτό ακριβώς, γι' αυτό εντυπωσιάστηκα. Σε μια συνέντευξη παλαιότερα το είχε πει ότι θέλω πολύ να γίνω μητέρα. Βέβαια, αυτός είναι ένας δρόμος που έχει πολλές δυσκολίες. Οπότε είχε αφήσει να εννοηθεί ότι ίσως υπάρχουν κάποια θέματα ιατρικά. Προσωπικά δεν το γνώριζα ίσως και εντυπωσιάστηκα όντως. Το ευχάριστο είναι εγώ ότι εγώ δεν νομίζω ότι εύκολα μπορώ να εντυπωσιαστώ, γιατί γνωρίζω ότι η ανάγκη της γυναίκας όταν
είναι εκείνη τη στιγμή στη φάση του να αποκτήσει παιδί, δεν έχει όρια. Δηλαδή δύσκολα θα έχεις πει αυτό, δεν το κάνω, το άλλο το κάνω. Θα πει θέλω να γίνω μαμά. Έχει δίκιο. Εμείς πώς την είχαμε στο μυαλό μας. Εγώ ρε παιδί μου, ξέρεις πώς την είχα στο μυαλό μου. Του βγήκε και το είπε δημόσια αυτό. Όχι ότι το είπε δημόσια, ίσα-ίσα, δεν λέω αυτό. Εντυπωσιάστηκα ότι ήταν σε αυτή τη φάση που εγώ νόμιζα ότι ήταν κάπου τελείως αλλού. Με την καριέρα της. Επειδή η καριέρα της ήταν διαρκώς ανωδική και στην Ευρώπη και παγκοσμίως σιγά-σιγά η Ελένη. Ακριβώς. Αλλά και η προσωπική τη ζωή ήταν καλύτερα ανωδική, γιατί εδώ και πάρα πολλά χρόνια παρόλα αυτά που έχει κατακτήσει επαγγελματικά. Έχει καταφέρει να έχει μια όμορφη προσωπική ζωή, όμορφη, με έναν όμορφο σύντροφο που έχει επιλέξει εκείνη και αυτός. Ναι. Άρα, okay. Αυτό δεν είναι και η συνέχεια ενός ζευγαριού που προχωράει και είναι καλά και προχωράει στις καριέρες τους πολύ καλά και είναι νέα παιδιά. Βέβαια, αν το θέλει. Πολύ ωραία. Βέβαια, βέβαια. Λοιπόν, να τους ευχηθούμε με το καλό, πραγματικά και με πολύ αγάπη. Και αν θυμάμαι καλά, η Ελένη είναι και ψαράκι. Κάπου τώρα, μέσα στο Φεβρουάριο-Μάρτιο, είχε γενέθλια. Λέτε να γεννήσει κοντά με το μωράκι που περιμένει. Θα δούμε. Το καλό. Με το καλό. Λοιπόν.